Τώρα δεν έχουμε πολλά γιατί δεν υπάρχουν και. Δεν υπάρχουν οικοδομές. Ναι, δεν υπάρχει αντικείμενο. Δεν υπάρχουν οικοδομές. Να πάρουμε τον τομέα της υγείας, γιατί πολλά έχουν ακουστεί. Ακούσαμε μάλιστα και τον Υπουργό να λέει ότι υπάρχει πλεονάσμα. Ναι. Όταν λέμε διαφθορά στον χώρο της υγείας. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω δύο ανοιχτές έρευνες. Ναι. Μετά από προκαταρκτικές εξετάσεις, με παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης από τον εισαγγελέα διαφθοράς, είναι η μία για το Κελπνό και η άλλη για την Οβάρτης. Mm-hmm. Το Κελπνό, αυτή η γνωστή υπόθεση με τα μέσα ενημέρωσης. Είναι το Κελπνό θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος γενικά. Α, μάλιστα. Όλα θα έλεγχουν στο Κελπνό. Γιατί πρέπει να δούμε τι ακριβώς που έχουν πάει ακριβώς όλα αυτά τα χρήματα που έχει επιδοτηθεί και τι έχουν γίνει τα χρήματα αυτά. Θα πάρει πάρα πολύ χρόνο αυτός ο έλεγχος μπορείτε να μας πείτε πότε θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, επειδή ο έλεγχος είναι μετά από προκαταρκτική εξέταση, δεν μπορούμε να πούμε αποτελέσματα πριν τελειώσει. Ναι. Εντάξει. Για την Οβάρτης, κυρία... Ναι. Ναι, θα σας πω τώρα να τελειώσω το Κελπνό. Ναι, ναι, ναι. Στο Κελπνό λοιπόν έχει γίνει ένα μεικτό κλιμάκιο. Όταν ήρθε εδώ στο Γενικό Επιθεωρητή, διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα σώμα, είναι το ΣΟΕ, είναι το Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Επιθεώρησης, στο οποίο μετέχουν όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Είναι ένα όργανο το οποίο πρέπει να το λειτουργήσουμε σωστά, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνονται οι έλεγχοι. Μετέχουν όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Από το ΣΕΕΔ, από το ΣΕΙΠ, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής της ΑΔΕ πλέον. Mm-hmm. Μετέχουν η οικονομική αστυνομία, μετέχει οι εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάς. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο το αντικείμενό της, που μπορεί να τον έλεγχο που πρέπει να κάνει. Και μπορεί να κάνει οποιοδήποτε έλεγχο και οποιαδήποτε επιθεώρηση. Ο δε Γενικός Επιθεωρητής προείσταται εξ οφίτσιο. Όχι, είναι άλλο το Γενικός Επιθεωρητής, άλλο το ΣΟΕ. Ναι. Εντάξει, τελείως διαφορετικά. Όσοι μετέχουν επιθεωρητές έχουν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου, του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, και επομένως μπορεί να κάνει και προκαταρκτικές. Με αυτό το ΣΟΕ έχουμε κάνει ένα μεικτό κλιμάκιο που απαρτίζεται από 10-12 άτομα για το Κελπνό. Μέσα μετέχουν και επιθεωρητές ελεγκτές από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, οικονομικοί mm-hmm. επιθεωρητές, μάλιστα, όπως καταλαβαίνετε. Πολλοί κόσμος και περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα, κυρία Παπασπύρου. Μόλις θα βγουν τα αποτελέσματα, προφανώς θα ανακοινωθούν. Το ίδιο έχει... Και για την Οβάρτης είναι η ίδια διαδικασία. Η ίδια διαδικασία, γιατί και για την υπόθεση του Κελπνό και για την υπόθεση της Νοβάρτης υπήρχαν εκκρεμείς υποθέσεις στο Γενικό Επιθεωρητή. Γι' αυτό και ο Γενικός Επιθεωρητής προχωράει η διαδικασία, ναι, με βάση τον Γενικό Επιθεωρητή. Προχωράει η διαδικασία. Τώρα, για την Νοβάρτης θα γίνει η διενέργεια ελέγχου για την τιμολόγηση των φαρμάκων της Νοβάρτης στην ελληνική αγορά. Θα γίνει η διασταύρωση των μέσων τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά με τις αντίστοιχες τιμές που εισηγούνται οι αρμόδιες επιτροπές τιμολόγησης φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΒ. Γιατί πόσα μιλάμε, κυρία Παπασπύρου? Για στην Οβάρτης, ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα έγινε το μεικτό κλιμάκιο, τώρα ξεκινάμε. Το πιο παράξενο που έχετε συναντήσει σε αυτόν τον ένα χρόνο περίπου που είστε εκεί, ποια είναι η πιο παράξενη, περίεργη καταγγελία που σας έχουν κάνει? Εντάξει τώρα, παράξενες καταγγελίες. Κοιτάξτε να δείτε, οι καταγγελίες αξιολογούνται και αυτές που μπαίνουν στον έλεγχο είναι πάντοτε σοβαρές υποθέσεις. Παράξενες δεν έχουμε υποθέσεις, ναι. Εντάξει. Οι καταγγελίες όσες πάντως... είναι, όσες βλέπουμε... Οι καταγγελίες από τους πολίτες... Να σας πω κάτι. Ναι, ολοκληρώστε. Έχουμε ανώνυμες καταγγελίες πολλές, τις οποίες αξιολογούμε. Επί παραδείγματι, η υπόθεση τώρα που βγήκε της Στασί, της Αττικό Μετρό, ήταν από ανώνυμη καταγγελία, την οποία την αξιολογήσαμε και βγήκαν αυτά που βγήκαν. Το πρώτο πόρισμα μόνο για το 2015. Αυτό για τα εισιτήρια, λέτε. Ναι, για τα εισιτήρια, ναι, τα κουπόνια, ναι. Αυτά, 1.156.000 μόνο για το 2015. 1.156.000. Ακριβώς, ναι. Λεφτά, μάλιστα. Ναι. Λείπουνε από το Αττικό, λείπουνε από τη Στασί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, για καταγγελίες, οι υπόλοιπες καταγγελίες που κάνουν οι πολίτες έχουν στην πλειοψηφία τους αντικείμενο τις συνδιαλλαγές τους με τους δήμους, από ό,τι μας είπατε και στην αρχή. Όχι, εκεί μόνο με τους δήμους, χρήματα και με το τα οποία χάνονται. Και με το δημόσιο.
Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, οι πολίτες δεν κάνουν καταγγελία για τους δήμους. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι, επανήλθαμε. Ελάτε, κυρία Παπασπύρου, να ολοκληρώσουμε. Ναι. Ναι, θα ξεκινήσω τακτικούς ελέγχους και στους δήμους και στις δημόσιες υπηρεσίες για να μπορέσουμε να δούμε διοικητικά, πώς λειτουργούν διοικητικά, αν λειτουργούν σωστά. Γιατί είμαι της άποψης ότι όταν μπουν κανόνες και βελτιωθούν τα πράγματα, θα σταματήσει και η διαφθορά και η κακοδιοίκηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Πρέπει να μην δίνουμε τη δυνατότητα να γίνεται αυτή η διαφθορά. Μάλιστα. Κυρία Παπασπύρου, είμαστε στη διάθεσή σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να τα συζητάμε και περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα των ελέγχων, γιατί είναι χρήματα των φορολογουμένων όλα αυτά. Πολλά χρήματα. Μόλις βγουν τα πορίσματα, να ξέρετε ότι θα βγάζω πάντοτε δελτίο τύπου και ενημερώνω τον δίκτυο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα ένα βίντεο από τον καλό συνάδελφο τον Πέτρο Κυρκυλή για το έργο το οποίο...